η Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου κρατούσε πάντοτε και την Ιεραποστολή με διαφόρους τρόπους και οικονομικούς πολλές φορές. Συμπαρίστατο εις την Πάσχα σαν φιλή, δεκάλιστες ημέρες της δουλείας και με πνευματικούς πατέρας οι οποίοι περιήρχοντο την κρατούσε πάντοτε ακριβώς αυτή τη θέση της Ιεραποστολής. Είναι, άρα τώρα είναι μια, εσείς που κάνετε τώρα, είναι μια συνέχεια της Ιεράς Παραδόσεως, όχι βέβαια αυτής της Μονής, αλλά της Παραδόσεως της Φυλής μας. Διότι πάντοτε, από την ιστορία, είναι γεγονός ότι οι πιστοί, όταν ευκαιρούσαν, είτε στις μεγάλες εορτές, είτε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στη ζωή τους, είχαν σαν καλή τους συνήθεια να επισκέπτονται τις μονές. Οι μονές τώρα τι είναι, στο βάθος να ερμηνεύσουμε τη σημασία τους. Επειδή ο Λόγος του Θεού πάντοτε λαλεί, όπως και τότε ήταν, βρισκόταν μαζί μας στη γη, περιεχόμενος και κηρύττων και διδάσκων του Ευαγγέλιων, κατά καιρούς εκαλούσε μερικούς και έλεγε «Σι ακολούθημη». «Σι ακολούθημη». Και αυτούς τους καλούσαν υπό την ιδιαίτερα έννοια, τούτο εννοούσαν. Και όταν τον έλεγαν βαθύτερα να τους ερμηνεύσει, τους έλεγε «Πόλησον πάντα όσα έχεις και δεύρω ακολούθημη έρον το σταυρό σου». Αυτή λοιπόν η συνέχεια του Θεού Λόγου συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν εκείνοι οι οποίοι καλεί ο Θεός, τους καλεί ο Θεός. Όχι διότι ο Θεός έχει αυτή την υπερβολή, μερικούς να καλεί και μερικούς να εγκαταλυμπάνει. Αυτό δεν αρμόζει στη Θεία Δικαιοσύνη. Αλλά σαν Θεός, το οποίο οι τελειότητες είναι όλες θεοπρεπείς, γνωρίζει ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ικανοί, είναι δεκτικοί να ανέβουν υψηλότερα. Και τότε σε αυτούς δίδει την δύναμη. Αυτούς λέμε, εμείς το λέμε εκλογή. Δεν είναι εκλογή. Είναι έλξης εις εκείνους οι οποίοι είναι χωρητικοί. Γι' αυτό και αλλού λέει ου παντές χωρούσι των λόγων τούτου. Αλλής δέδονται. Σε αυτούς λοιπόν πάντοτε που ομιλεί ο Λόγος του Θεού τους δίδει την δύναμη να εγκαταλείψουν την κοινωνική ζωή. Και έτσι αφού μένουν ελεύθεροι από κοινωνικές υποχρεώσεις τότε κατά δύρη των λόγων καταφεύγουν στην πλήρη λατρεία και δοξολογία του Θεού. Και γεννόμενοι τέτοιοι κατά αυτόν τον τρόπο, τότε ανταποκρίνεται και ο Θεός και τους αποκαλύψει τις βουλές του. Αυτούς λοιπόν επεσήμαναν από την αρχαιότητα την εποχή οι πιστοί και τους έκτιζαν τα διάφορα ιδρύματα που λέγονται μονέ και εκεί μαζεύονταν και εκλειμμένοι αυτοί. Και εκεί γίνονταν δηλαδή τροποντινά οι φορείς. Για να πω καλύτερα, γίνονταν μεταξύ ουρανού και γης. Και των μεν ανθρώπινων πόνων το ανέβαζαν προς τον Θεό με την προσευχή τους, τις δεθείες βουλές και αποφάσεις τις κατέβαζαν προς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η έννοια των μονών. Το επεσήμαναν οι προγονείς μας από παλαιότατα και αυτοί έκτιζαν τις μονές. Διότι αυτοί που γίνονται μοναχοί, αφού εδέχονταν την κλίση, την έλξη, έφευγαν από τους γονείς τους, μόνοι τους. Μόνο με την ενδυμασία που φορούσαν. Πώς ήταν δυνατόν να χτίσουν αυτά τα μεγαθύρια, αν δεν συνέτρεχε το κοινωνικό στοιχείο. Αυτή είναι μια παράδοση στις φίλες μας που κρατήθη μέχρι τώρα. Δεν ξέρω όμως αν θα παραταθεί άλλο μέσα στον κυκαιώνα της αρνήσεως των πάντων που ζούμε. Λοιπόν, εκεί στις μονές ακριβώς αυτό, επαναλαμβάνω, εγινόταν. Εκεί άκουαν και το θέλημα του Θεού ποιον είναι, αλλά το περισσότερο εμάθαιναν τους μυστηριώδεις τρόπους του αοράτου πολέμου. Δεν λέει πάλι μας, λέει ο Παύλος, προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, τους σκότους, προς τα πνευματικά, του αιώνος τούτου, τα πνευματικά της πονηρίας. Επομένως, εάν για να μπορέσει κανείς να τα μάθει αυτά, πρέπει να έχει κατευθείαν με αυτούς επαφή και να έρθει στην θέση που ο ίδιος ο Παύλος έλεγε «Ουγαρ τα νοήματα αυτού αγνοούμεν». Επομένως, οι μοναχοί πραγματικά βρίσκονται σε αυτή τη μοίρα. Μη έχοντες κοινωνικές υποχρεώσεις και άλλες στενές και περιορίζονται στον εαυτό τους στην απόλυτη έννοια της χρείας, τους περισσεύει και χρόνος αλλά και δύναμη συνεργίας. Τούτο το γυρίζουν προς την αγάπη του Θεού.
Αφού λοιπόν αγαπήσουν εξ ολοκλήρου των Θεών κατά την εντολή, τότε και ο Θεός τους ανταγαπά και τους αποκαλύπτει τις βολές του. Αυτό είναι λοιπόν το μυστήριο. Και έτσι εκεί εμάθαιναν και μαθαίνουν συνέχεια και μεταφέρουν το Θείο θέλημα στο κοινωνικό στοιχείο. Λοιπόν, τότε το έκανα σαν εισαγωγή για να σας συγχαρώ και να σας επενέσω ότι είχατε κι εσείς αυτή την καλή έμπνευση να εγκαταλείψετε την οικογενειακή σας αιστεία με την αυτοθυσία αυτή, να μας επισκεφθείτε εδώ στην εξορία μας, ούτως ώστε μαζί να αναφέρουμε μερικές σημασίες της χριστιανικής μας ιδιότητος. Γιατί είναι γεγονός ότι όλοι οι πιστοί είναι πιστοί, πιστεύουν στον Θεό. Αλλά δεν θα είναι τούτο να πιστεύει κανείς στον Θεό. Διότι κοίταξε τι λέει ο Κύριος μας, «Ου πάσο λέγομαι Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε». Δηλαδή όχι όποιος με γνωρίζει πως είμαι Θεός ή με πιστεύει πως είμαι Θεός. Είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, εγώ είμαι, δεν καταργούμε. Αλλά ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπώμαι. Ο κατά αυτόν τον τρόπο αγαπώμαι, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου. Και εγώ εμφανίσω αυτό με αυτόν. Ή εγώ και ο πατήρ ελευσόμεθα και μονήν, διαμονήν παραυτοποιήσουμε. Τώρα θα φτάσουμε στο συμπέρασμα του εξής. Να ξεκινήσουμε. Για να ξεκινήσει κάποια επιχείρηση, κάποια ανθρώπινη ενέργεια, από την πιο ελαχίστη μέχρι την πολύ μεγάλη, όπως ξέρετε τόσο καλά, πρέπει πρώτα να γίνει η μελέτη. Και μετά ο προγραμματισμός. Και μετά ο σχεδιασμός. Και μετά η ενέργεια. Εάν αυτό γίνει, υπάρχει ελπίδα επιτυχίας. Άοριστα, όταν κανείς κινείται χωρίς προγραμματισμό, τότε ούτε δε πώς έρχεται και που υπάρχει. Δεν πετυχαίνει. Λοιπόν, τώρα και σε εμάς ο προορισμός μας. Πρέπει να βρούμε τη βάση του προορισμού μας. Οι δεμοί θα μας ντροπιάσουν οι πρόγονοί μας. Όταν βρίσκομαι στην ιστορία των προγόνων μας, ότι σας αρχαιοτάτας ακόμα γενναίες, όταν οι υπόλοιποι λαοί ασχολούνται με πολέμους, με αρπαγές, με λαιλασίες, με καρνιβαλισμούς καλύτερα. Οι πρόγονοι μας εφιλοσοφούσαν. Γιατί? Εφιλοσοφούσαν διότι είδαν ότι, διεπίστωσαν ότι ο άνθρωπος κατά τις ενέργειες του, όλες όσες τον περικλείουν, αποκαλύπτεται ότι δεν πεθαίνει. Είναι μόριο της αηζωίας. Επομένως, αφόσον δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, πρέπει να βρούμε τον τρόπο ακριβώς της αθανασίας του. Αλλά ακόμα όχι μόνο αυτό. Πρέπει να βρούμε και αυτήν τούτην την αθανασία. Διότι είναι ανάγκη αυτό ως υπερφυσικό γεγονός να μην υπόκειται, καταλάβατε, στον έλεγχο, στην εξάρτηση, στην αναγκαιότητα. Κοιτάξτε, αυτές είναι έννοιες των προγόνων μας αυτές. Όταν ο υπόλοιπος ανθρωπότης βρισκόταν σε αυτή την χτινόδη κατάσταση. Λοιπόν, τότε φανταστικά, βέβαια καλώς είχα φανταστεί ότι υπάρχει η αυτοζωία, η ζωία της οποίας μπορεί να είμαστε εμείς. Αλλά δεν ήταν δυνατόν με τη λογική μόνον να το συλλάβουν αυτό, να το βρουν, να το ανακαλύψουν. Προσπαθούσαν όσο μπορούσαν. Λοιπόν, έπλαθαν διάφορες θεότητες. Έδιδαν το όνομα της θεότητας στις υπερδυνάμεις. Να τις πω έτσι, καταχρηστικώς υπερδυνάμεις. Δηλαδή, τη δύναμη του φωτός, του αέρα, των νερών, των στοιχείων, των διαφόρων δυνάμεων. Και τα θεοποιούσαν. Μετά, αφού τα συνέκριναν, έβρισκαν ότι δεν είναι. Και τα καταργούσαν. Λοιπόν, τότε έκαναν βωμόν στον άγνωστον Θεό. Διότι πίστευαν ότι δεν είναι δυνατόν. Εάν ο άνθρωπος που είναι ένα ελάχιστο μόριο της αηζωίας, που έχει μέσα του θέληση, μνήμη, συνείδηση, απόφαση, είναι τέτοιον και αναπνίζει μέσα του η αγάπη και η αλληλεγγύη, καθότι ούτων, άρα και η αηζωία σαν Θεός δεν θα κρατηθεί πολύ απομακρυσμένη, αλλά κάποτε θα φανερωθεί. Και έτσι έκτισα βωμό στο όνομά του και έγραψα το αγνώστο Θεό. Είδα, όταν κάποτε φανερωθεί, να το αποδείξω ότι Κύριε εμείς σε αναζητούσαμε. Βλέπετε, αυτές είναι τίτλοι τιμής για μας. Τι να πω όμως σήμερα που προσπαθούν οι κρατούντες
να αφαιρέσουν από την ψυχή, ειδικά της νεολαίας μας, αυτή την επίγνωση, αυτή την κληρονομιά που είναι η βάση που είναι μας σαν Έλληνες και Χριστιανοί. Τέλος πάντων. Συγγνώμη. Ταυτοχρόνως όμως δεν εγκατέλειμπαν την φιλοσοφία. Και απόδειξη ότι με την δύναμη της λογικής οι πρόγονοι μας επέτυχαν ολόκληρο την ανθρώπινη πολυτέλεια. Στο ζήτημα των γνώσεων, των επιστημών, των κατακτήσεων, όσα υπάρχουν είναι ελληνικά. Ας μας διαψεύσει κανείς αν δίνεται. Και πάλι δεν ικανοποιούν το. Διότι δεν έβρισκαν ότι εντάξει, να μεταβάλουμε την ύλη, να κάνουμε τα στερεά υγρά και τα υγρά αέρια, να μεταθέσουμε τα στοιχεία, να μπούμε μέσα στη βάση του οργανισμού και να ανακαλύψουμε. Ιατρική. Η βάση της ιατρικής είναι οι Έλληνες, Ιπποκράτης, Ασκληπιός, Γαλινός, αυτοί ανακάλυψαν την ιατρική. Και αυτοί μίλησαν από τότε για τα ολόκληρα στοιχεία της οντότητος των ανθρώπων. Και ακόμα είπαν και ένα άλλο για τις φωνητικές χορδές, τις οποίες η ιατρική επιστήμη το 1900 τις προσδιορίσε και τις φυλαφά. Αν και κατήχαν όλη την ανθρώπινη γνώση, δεν αναπαύθηκαν σε αυτήν. Δεν θεώρησαν ότι είναι κάτι τούτο. Έπρεπε να βρουν την Αθανασία. Γι' αυτό έγινε. Διότι πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος, ο οποίος, όπως είπα πρωτήτερα, έχει υπερφυσικές μέσα του δυνάμεις και ικανότητες, είναι δυνατόν να πεθαίνει αυτό το πράγμα? Εγώ τώρα είμαι παππούς, 75-76 ετών. Θυμάμαι σκηνές στη ζωή μου όταν ήμουν 2 ετών. Τόσο ζωηρά μπορώ να κάνω ολόκληρους πίνακες. Και διαρωτώ με, αυτό το πράγμα που κάνει τούτα τι είναι? Βέβαια είναι μνήμη. Μα τι είναι η μνήμη? Πού κάθεται, πού φυλάσσεται, τι πράγμα είναι? Πώς μπορώ ανά πάσα ώρα και την ανακαλώ και την αποθέτω και δεν φθήνεται? Μα εγώ είμαι φθαρμένος. Απόδειξε ότι τώρα γύρασα τώρα και άρχισα τα μέλη μου να υποχωρούν. Αυτή δεν υποχωρεί. Μετά βρίσκεται τη θέληση, τη συνείδηση. Τι είναι τέλος πάντων η συνείδηση? Άλλο βάσανο αυτό. Εάν έχω κάνει κάποιο καλό έργο, όταν συναντήσω την επιφάνεια της καλοσύνης, σκεφτώ και χαίρομαι. Εάν κάνω κάπου, αν έκανα κάποιο κακό, το οποίο κανείς δεν με είδε, ούτε θα με δει. Όταν συναντήσω τη μορφή του κινδύνου, της φρίκης, της οδύνης, τρέμω. Τι είναι το πράγμα? Αφού δεν με είδε κανείς που τα κάνω, ούτε θα με δει. Ποιος είναι ο παράγων αυτός? Δεν είναι τούτα ζωντανές αποδείξεις της αηζωίας του ανθρώπου? Άρα ο άνθρωπος είναι θάνατος. Κάθε τι το οποίο λοιπόν δεν αποδεσμεύεται από τη μερίδα του θανάτου και της φθοράς, για μας είναι κατάρα. Πρέπει να βρούμε ακριβώς την αηζωία. Να ενωθούμε με αυτήν και να γίνουμε ανάλογα με την κατασκευή μας. Λοιπόν, με συγχωρείτε, διέκοψα, αλλά πάλι θα συνεχίσω. Όταν λοιπόν οι πρόγονοι μας άκουσαν ότι στα μέρη της Παλαιστίνης παρουσιάστηκε ένα πρόσωπο υπερφυσικό, το οποίο συγκεντρώνει μέσα του τις ιδιότητες που υπέρ και προσεγγίζει προς αυτήν την αηζωία που αναζητούσαν, έτρεξαν και πήγαν μόνοι τους εκεί να τον αναζητήσουν. Και πήγαν, όπως λέει και το σημερινό Ευαγγέλιο, και πλησίασαν τους Αποστόλους, τον Φίλιππον και ο Φίλιππος τον Ανδρέα, και οι δύο μαζί πήγαν να πούν: Κύριε, ήρθαν οι Έλληνες και θέλουν να σε δουν. Και τότε ο Κύριος μας είπε, το περιλάλλει τον εκείνο ρήμα που είναι η τιμή μας: Ελήλυθεν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Έκτοτε οι πρόγονοι μας το πήραν αυτό και το κρατούν μέχρι σήμερα. Κρατούνται στο όμως όχι δωρεάν. Πληρώνονται στο τίμημα αίμα και δάκρυ και υδρότα. Το αίμα που χύθηκε από την φυλή αυτήν για να κρατηθεί αυτή η αλήθεια μέχρι τώρα, αν ενωθεί θα γίνει πλωτό ποτάμι, να πνίξει τους καρνίβαλους που λέγονται μεγάλοι, ανθρωποφάγοι μεγάλοι. Τι έχουν να μας δείξουν αυτοί και χαίρομαι τώρα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και μας ξεβάφτισαν? Δεν έπεσε το Βυζάντιο, αδελφή μου, το 1451. Το 1821 έπεσε. Όταν μπήκαν οι Βαβαροί και οι Ευρωπαίοι μέσα και μας φραγκέψαν και μας πήραν την παράδοσή μας. Την παράδοση μας που είναι ο θεανθρωπισμός. Διότι οι πρόγονοι μας όταν πήραν την αλήθεια, οι διάδοχοι των 12 Αποστόλων ήταν Έλληνες.
Και στην τετραπέρα του που κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, μόνον Έλληνες το κήρυξαν. Και στην ελληνική γλώσσα γράφηκε ολόκληρος η πολιτεία, ολόκληρος η ευγένεια και η πολυτέλεια της χριστιανικής πραγματικότητας. Τότε οι πρόγονοι μας εγκατέλειψαν την ασχολία με την φιλοσοφία της ύλης και της ματαιότητας και γύρισαν προς την Αποκάλυψη και ανακάλυψαν και ένωσαν μαζί τους τον θεανθρωπισμό και γεμίσαμε τον ουρανό με τους Αγίους, μάρτυρες και οσίους και ομολογητές. Βλέπετε ποια είμαι φιλής και ποιας παραδόσεως είμαι θα κληρονόμοι και συνεχιστές. Αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς αδελφοί. Όχι η πολυτέλεια πια της ύλης. Ποια ύλη. Τι να την κάνουμε την ύλη. Άρα λοιπόν τώρα οι βάσεις που είπα από την αρχή να βρούμε τον προορισμό μας και να ξεκινήσουμε είναι τούτο. Τούτο ακριβώς είναι. Εγώ τώρα που ζω και μαζί με εσάς στους τελευταίους αυτούς αιώνας την δυσύχηση, της αρνήσεως και της αδιαφορίας. Έχει η Εκκλησία μας γνωστούς τώρα στα σήμερα μας περίπου 8-10 Αγίους. Μεγάλους Αγίους. Σχεδόν τους έζησα όλους αυτούς. Τους ξέρω όλους. Εδώ να ζηλέψουμε, αδερφοί μου, τούτο το πράγμα ακριβώς μας αφορά εμάς. Όχι η κατεργασία της ύλης. Τι να την κάνουμε. Όταν έγινε η διάσπαση της πρώτης ατομικής βόμβας, άκουσα εγώ με τα αυτιά μου τον Αϊζενχάουερ. Η οικογένεια μου είναι στην Αμερική. Και είπε, σήμερα βρισκόμαστε στα προπήλαια της ελληνικής μαθηματικής. Είπε ο καρνίβαλος την αλήθεια. Μόνο την αλήθεια είπε. Και τι καταλάβαμε που ανακαλύψαμε τη διάσπαση της ατομικής μας και σκοτώνομαι, ενώ πριν σκότωναν ένα-έναν, οι πρόγονοι τους, τώρα σκοτώνουν ομαδικά πολλούς. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Εμείς ανακαλύψαμε όμως την θέωση. Ενώσαμε την Θεία Αποκάλυψη που έφερε ο ίδιος ο Θεός προσωπικά και την παρέδωσε σε εμάς. Την παρέδωσε σε αυτούς που γεννήθη στη μέση τους γιατί είχαν τους προγόνους τους, είχαν την ευλογία. Αλλά βλέπετε τόσα, λέει ο Ιωάννης, τόσα αυτά πείσαντος μπροστά τους, τόσα δεν μπορούσαν να πιστέψουν. Δεν πίστευαν πλέον. Ξάντρισαν όλο το περιθώριο της παναγάπης του και της μακροθυμίας του και στο τέλος τον πέταξαν. Τότε είπε και αυτός, νυν αφίεται ο οίκος ημών έρημος, ουμή με είδετε απάρτη. Αρθίσετε αφημών η βασιλεία και δοθήσετε έθνη, ενικός έθνος, έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. Από τότε οι φίλοι μας επήραν ακριβώς αυτό και το καρτάει μέχρι σήμερα. Και παραπάνω έχουμε εμείς αδελφοί μου από τα υπόλοιπα έθνη, τα μεγάλα. Και κρατούμε την αποστολική παράδοση παραχάρακτη μέχρι σήμερα. Που βρίσκονται στο σβέρκο μας σαν δεινή σατράπες όλες τις σκοτεινές δυνάμεις και συνεχώς μας πελεγούν. Μόνο ένα γεγονός σας ενθυμίζω. Στην περίοδο της Ισλαμικής χολέρας, εάν ένα Ελληνόπουλο άλλαζε την πίστη του, την επομένη δεν γινόταν αμέσως αγάς, δηλαδή υπουργός, είτε στρατηγός. Άλλαζαν όμως, γίνεται, τα σούβλιζαν ζωντανά σαραλάκια στα κάρβουνα. Ήταν αντάξιοι απόγονοι των προγόνων τους. Και γέμισαν την θριαμβεύουσα εκκλησία με τα εκατομμύρια τα νέφη των μαρτύρων. Οι όσοι μας, 11 εκατομμύρια μαρτύρησαν τους τρεις πρώτους αιώνας που ήταν εκτός νόμου ο χριστιανισμός. Τα 10 ήταν Έλληνες. Μέσα σε αυτή την πίεση έζησαν οι φιλοί και μέχρι σήμερα πιεζομένοι από όλες τις δυνάμεις τους σκότους. Πολεμάται για να προδώσει και δεν προδίδει. Τι παραπάνω έχουμε εμείς από τους υπόλοιπους ανθρώπους που εμείς που είμαστε μικροί αφού αυτοί είναι μεγάλοι. Οι Απόστολοι Βαρνάβας και Αριστόβουλος ήταν αυτά αδελφοί. Ο Μεν Βαρνάβας με τον Παύλο ίδρυσαν την Εκκλησία της Μέσης Ανατολής. Ο Αριστόβουλος ίδρυσε την Εκκλησία των Βρετανικών Νήσων, λέει. Μέχρι τον 4ο αιώνα δήθεν έμειναν χριστιανοί. Μετά γύρισαν πίσω πάλι. Στην πειρατεία και στην λαϊλεσία και στην αρπαγή. Τον 6ο αιώνα τους ξανακάμα πάλι χριστιανούς. Πάλι γύρισαν πίσω, πάλι στην αρπαγή και στην λαϊλεσία. Τον 8ο αιώνα πάλι τους ξανακάμα. Και τώρα, όπως τα δεύτερα του κύκλου, είναι οι πλάνες και οι αιρέσεις μέσα. Γιατί είναι μεγάλη λοιπόν. Τι σημαίνει μεγάλη.
Μα εμείς γιατί δεν αρνηθήκαμε που μας πελεκούν επί τόσους αιώνες? Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ο Άγιος Νεκτάριος είπε ένα περίφημο λόγο. Η τιμή για την φυλή μας. Είμεθα προορισμένοι να σηκώνουμε το σταυρό της ανθρωπότητος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πραγματικότητα. Και αν τώρα πάσχομαι και βρισκόμεθα στη χαμηλότερα μορφή της καθεθυσίσεως, δεν είπα η καρδιά κανενός που μας το επέβαλε. Είναι γιατί ραθυμίσαμε. Και ο Θεός μας επέβαλε έναν κανόνα. Μια παιδεία. Μακάρι όσον αν παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Διότι όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μας τη γίδε πάντα αιώνων παραδέχεται. Ο παλαιός Ισραήλ όταν έφτεξε, έπεσαν στην αμέλεια σιγά σιγά. Παρεχώρησαν ο Θεός για παιδεία και παιδεύτηκαν επτάκης. 70 χρόνια τους είχαν εχμάλωτους, τους είχαν δει. Και όταν τελείωσαν τα 70 χρόνια, επανήλθαν πάλι στη θέση τους εκεί. Εμείς ο νέος Ισραήλ, παιδευτήκαμε δυστυχώς 77. Γιατί ο γνούς και με ποιή σας να ρίσετε πολλά. Λοιπόν, εκτίωμε τον κανόνα μας τώρα. Τώρα φτάσαμε και εμείς στο τέρμα, τέλειωσε ο κανόνας μας. Και προσδοκούμε ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος και του παρόντος ταυτοχρόνως. Αλλά πάλι, με συγχωρείτε, χωρίς να θέλω ξεφεύγω. Γιατί αυτές οι έννοιες με εχμαλωτίζουν. Το νόημα είναι άλλο. Θα ερμηνεύσουμε, είπαμε, τον προορισμό μας γιατί πρέπει να πετύχουμε. Η επιτυχία μας δεν είναι εντάφθα, αδελφοί μου. Τι δηλαδή είναι η επιτυχία? Κύριε Λέισον, εγώ παρακολουθώ τώρα. Τι μπόρεσε να πάρει ο άνθρωπος στη ζωή αυτή, εκτός από τρία ελάχιστα πράγματα? Ο διανάστης, ο ισχυρός, ο βασιλεύς, ο κυρίαρχος, ο σατράπης, ο υποκριτής, ο ληστής και ο κακοποιός. Τι πήραν? Λίγη ντροφή, ένα πατσαβούρι να τυλιχθούν για το κρύο και την εντροπή, έφυγε τώρα και η εντροπή φυσικά, και μια μικρή στέγη να μπουν από κάτω. Γι' αυτά λοιπόν είναι όλος ο αγώνας, ο παρανθρώπινος και όλος ο σκοτωμός. Και τι κερδίζει ο άνθρωπος αν τα βρει αυτά? Ελευθερώνεται από τη μορφή του θανάτου. Εγώ είπα πρωτήτρα ότι εγνώρισα τους τελευταίους Αγίους. Τι σημαίνει εδώ ο αγιασμός τώρα? Ακριβώς ο αγιασμός είναι ο στόχος και ο σκοπός του ανθρωπίνου προορισμού. Και επειδή πρωτήτερα εχαράξαμε ότι ο άνθρωπος είναι μόριον της αηζωίας και η αηζωία απεκαλύφθη μόνη της, επομένως τώρα ο κεντρικός στόχος της επιδιώξεώς μας είναι πώς να ανακαλύψουμε και να κατακτήσουμε τη ζωή, την αθανασία, την αιωνιότητα, να καταργήσουμε τον θάνατο, τον μεγαλύτερο μας εχθρό. Τι να την κάμπω τη ζωή, την ευφυΐα, την ικανότητα των πλούτων, τις απολαύσεις. Η δαμόκλειος πάθη του θανάτου είναι από πάνω. Αν δεν καταργηθεί αυτό, τότε ο άνθρωπος δεν έχει προσωπικότητα. Είναι το ελεηνότερο πράγμα. Όταν έχει μνήμη, και όταν έχει θέληση, και όταν έχει συνείδηση, και ελέγχει τον θάνατο που τον περιμένει ανά πάσα στιγμή, αυτός ο άνθρωπος είναι δυστυχής. Αυτή είναι η ζωή. Αυτός λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της ανθρώπινης προσωπικότητας που είναι κατοικώνα και ομοίωση του Θεού χτισμένο. Δεν είναι, αδελφοί μου. Εδώ η κατάσταση μας εδώ που βρισκόμεθα είναι η εξορία μας. Είναι η παράβαση του Θεού θελήματος και κρεμιστήκαμε, είναι η πτώση. Και χτίωμε την ποινή μας στην κοιλάδα του κλαθμόνος. Αφού τελειώσει η ποινή μας επανερχόμεθα πίσω στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος, αλλά πίας αυτή την οποία διαλέξαμε εντάφθα δια της πρακτικής μας αναστροφής. Άρα λοιπόν η σπουδή μας εδώ και η προσπάθεια δεν είναι να χτίσουμε και να χαλάσουμε και να κατακτήσουμε και να γίνουμε αρχηγοί. Είναι να ανέβρωμε την απολεστή σαν προσωπικότητα. Είναι να ανέβρωμε την αυτοζωή των Θεών και κολλόμενοι με αυτόν να αποκτήσουμε, να επισύρουμε πάνω μας κατά τον νόμο της μετοχής και να γίνουμε και εμείς ζωή. Και αυτός είναι ο αγιασμός. Λέω ένα παράδειγμα, το είπα πολλές φορές, δεν πειράζει, επειδή είναι γεγονός και είναι αυτούσιον, συγκινεί. Εγώ πριν έμενα στη Σκήτη, πέρα στα άκρα του τόπου και με τη συνοδεία μου εκεί ασκούσα.
Αλλά τι θέλει η συνοδεία μου και δεν με χωρούσε το μέρος σου. Σύμφωνα με την παράτηση του τόπου. Εκεί είναι οι λεγόμενες καλύβες. Σπίδια είναι, αλλά λέγονται καλύβες. Και χωράει 3, 4, 5, ξέρω εγώ. Γίναμε πολύ, γίναμε 10, 15, 18. Δεν έπαιρνε πια. Και στενοχωρόμουν και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Και είδα τη σκέψη μου ένας από αυτούς τους Αγίους, ο οποίος έμενε στην Αθήνα. Δεν με γνώριζε προσωπικά. Και εγώ και αυτός ξέραμε ένας τον άλλο μας εξακοής. Μόνο τόσο. Και έστειλε κάποιον έμπιστο πρόσωπο και λέει να πας να βρεις τον τάδε γέροντα που είναι στη Νέα Σκήτη. Να του πεις να μην ανησυχεί για τη σκέψη που έχει. Το θέλημα του Θεού και το μέλλον του είναι να αναμορφώσει τη μονίβα του πεδίου. Βλέπετε το θρίαμβο της ανθρωπίνης επιτυχίας. Αυτός ο γεροντάκος ήταν τυφλός και κουφός και ανάπηρος στα θεσμάς του δίου του. Και βρισκόταν ταυτοχρόνως εις το ύψιστο αξίωμα της θεοειδίας. Ήταν μαζί ταυτοχρόνως εις το παρελθόν, εις το παρόν και εις το μέλλον. Όπως ο Θεός απέκτησε πάνω του τις θείες ιδιότητες. Αυτό είναι το τέρμα του ανθρωπίνου προορισμού. Ο αγιασμός ημών. Αυτό να ζηλεύουμε, αυτό να αναζητούμε, αυτό να επιδιώκουμε. Και όποιος το πέτυχε, όντως είναι μακάριος. Τα άλλα όλα τι να τα κάνω. Δεν έχει τίποτα να σημαίνει. Αυτό είναι. Γι' αυτό ήθελα να σας ενθυμίσω, επειδή είχατε την καλοσύνη να μας επισκεφθείτε και την αυτοθυσία αυτήν, γι' αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι τούτο είναι, επειδή και εμείς με αυτό ασχολούμεθα. Ο τρόπος της επιτυχίας του λοιπόν είναι να φυλάξουμε το θέλημα του Θεού. Δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε. Δεν υπάρχει αναμαρτησία μετά την πτώση. Ο άνθρωπος είναι δεχτικός τροπής. Όχι ντροπής. Αλλά τώρα το κάναμε και αυτό. Και επομένως επιδρούν πάνω μας τα αίτια. Είμαι στα θύματα της επιρροής. Και κατά ανάγκη δεν μπορούμε να φυλάξουμε το θέλημα του Θεού. Η παραγαθότης του επενόησε και μας έδωσε μεγάλη δωρεάν τη μετάνοια. Δέχεται ο Θεός τον δυστυχή άνθρωπο παραβάτην των εντολών του, όταν γυρίσει και του πει: «Ήμαρτον, κύριε μου, συγγνώμη, μην μου γράψει το λάθο μου». Το συγχωράει ο Θεός. Λοιπόν, επειδή δεν μπορέσαμε να φυλάξουμε την αναμαρτησία, την σωστή μας πίστη που δώσαμε στο βάπτισμα, τουλάχιστον να αναλάβουμε τους όρους της μετανοίας και έτσι να διορθώσουμε τη θέση μας απέναντι του Θεού. Γιατί αν τόσο λίγο, αδελφοί μου, θα φύγουμε από εδώ. Και φεύγοντας από εδώ, τότε θα φτάσουμε την απόλυτη δικαιοσύνη. Και ένα μικρό σχόλιο ακόμα, μην βαρυθείτε να σας πω. Πολλές φορές μας ερωτούν, είτε οι αδαείς, είτε αυτοί που δεν ξέρουν, τι είναι λοιπόν το νόημά σας εσάς τους χριστιανούς εδώ, αφού μας λέτε ότι ο Θεός σας ήρθε και δια του Σταυρού του διόρθωσε τα πάντα. Άνοιξε τον Παράδεισον, παραμέρισε την φλογή νερομφέαν, συγχώρησε τις αμαρτίες σας και σας ετοίμασε τη βασιλεία του. Και τι θέλει από εσάς, αφού ο Θεός σας δεν είναι σαράφης, έμπορος να αγοράζει και να του πουλάτε, δωρεάν από το Σταυρό του αναβλύζει η σωτηρία και χαρίζεται στους πιστούς. Τι καλκίνη είναι η δουλειά σας εσάς εδώ. Είναι ερωτήματα που κι εσείς ίσως θα τα έχετε ακούσει έστω και εν μέρη. Και λέμε πράγματι, έτσι είναι όπως είπατε. Έτσι έκαμε ο Θεός, τα τελειοποίησε όλα αυτός. Αλλά άφησε ένα λογαριασμό ανοιχτόν, αυτόν τον οποίο δημιουργήσε η δική μας κακοβουλία. Ενώ στην αρχή ο Θεός εφύτεψε παράδεισο και μας έβαλε μέσα στους κόλπους της παναγάπης του και μας είπε να μείνουμε εκεί και να θυμούμε ότι είμαι θα εξαρτώμενοι από αυτό. Μόνο αυτό. Για να έχουμε την πρίζα βαρμένη ή να τραβούμε την ιδιότητα της ζωής πάνω μας. Διότι όλα τα πάντα υφίστανται κατά μετοχήν. Μόνο ο Θεός είναι η αυτυπαρξία. Όλο το σύμπαν υφίστανται κατά μετοχήν. Εάν ο Θεός λόγος αποσύρει τη συλλεκτική του δύναμη, αυτομάτως το σύμπαν διαλύεται. Καταλήγει πάλι στο μηδέν όπου ξεκίνησε. Δεν έμεινε ο άνθρωπος, επλανέθη. Και με το ζήτημα της κατηραμένης αυτονομίας που πλανηθήκαμε από τον εχθρό, θελήσαμε να αναξιοποιηθούμε από τον Θεό. Και αυτό ήταν η πτώση. Τώρα λοιπόν ήρθαμε εδώ μόνοι μας εμείς με τα πόδια μας στην κοιλάδα του κραθμόνος και αληθκόμεθα μέσα στο μήλο του θανάτου.
Μας ελυπήθηκε και ήρθε ο ίδιος. Φόρασε την φύση μας για να την αγιάσει εξ ολοκλήρου. Και μας είπε τον τρόπο της αποθεραπείας. Προσέξτε το αυτό. Δεν μας επέβαλε κανένα νόμο ο Θεός. Αυτά που μας επιβάλλει ο Θεός σαν εντολές είναι η αποθεραπευτική κούρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος διαστράφει μέσα εις τον μήλον της διαστροφής και του θανάτου, ένας υγιής μορφή της ιατρικής, του επιβάλλει διάφορες κούρες αποχής και φυλακής για να ανακτήσει την υγεία του. Αλλιώς θα πεθάνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Επειδή το θέμα της σωτηρίας μας, αδελφοί μου, δεν είναι η μεταφορά μας από έναν δυστυχή τόπο σε έναν ευδομενέστερο. Είναι βλασφημίες αυτές. Είναι ιδεολογίες των ξέρων παραφιάδων, των ξέρων εκκλησιών. Η σωτηρία μας, αδελφοί μου, είναι η θέωση. Είναι η οντολογική, η υποστατική ενότηση μας μετά της θείας ενεργίας. Θα γίνουμε κατά χάριν θεοί. Αναβαίνω εις τον πατέρα μου και πατέρα ημών. Επομένως λοιπόν, για να γίνει αυτό, δεν μπορούμε εμείς να είμαστε εναγείς και διεφθαρμένοι και να γίνει αυτή η ένωση. Δεν συγκολούν τα ετεροεινή. Γι' αυτό από φιλανθρωπία ο Θεός το χρέος το πλήρωσε της ενοχής με το σταυρό του. Άφηκε όμως την ομολογία αυτή να ανοιχτεί. Επειδή μόνοι μας αρνηθήκαμε το θείο θέλημα, εξεκόψαμε από την προς αυτόν εξάρτηση. Τώρα μας το άφηκε αυτό σαν καθήκον. Πάρε να επιστρέψουμε μόνοι μας αυτό που αρνηθήκαμε να ομολογήσουμε, να επαναφέρουμε τη σύνδεσή μας με ταυτού σαν αηζωίας και να ζήσουμε. Αυτό είναι το πράγμα. Εάν αφαιρέσουμε τώρα να πούμε την πρίζα, αυτό το πολύφωτον θα είναι σκοτεινό πλέον. Ενώ σαν ύπαρξη είναι τέλειον, είναι εξαρτώμενο. Καταλάβετε. Λοιπόν, άρα η τήρηση των εντολών, αδελφοί μου, δεν είναι επιβεβλημένο, δηλαδή επιβεβλημένη απέτηση κάποιου δεσπότου προς τους υποτελείς. Είναι η πραγματική αποθεραπευτική κούρα. Δεν γίνεται. Όπως στους διαβητικούς επιβάλλει ο γιατρός, να μην φάνε γλυκό πράγμα. Και γενικά στις υπόλοιπες μορφές. Γιατί αν το κάνουν θα πεθάνουν. Και έτσι θεραπεύονται. Επομένως, επειδή θα ενωθούμε εμείς μαζί με τον Θεό, είναι άγιοι, λέει, ότι ο Άγιος μη. Η ενότηση μας, η πλήρης, η οντολογική ενότηση μας με τον Θεό, δεν μπορεί να είμαι θα παλιά άνθρωποι. Διότι τι είναι επιτέλους οι εντολές. Να βλέπω εγώ ανθρώπους μετανοίας που παρακολουθώ και προσπαθούν πράγματι, όχι μόνοι τους, με την ενέργεια της χάριτος, να αρνηθούν όλο το κομπρόι της διαστροφής και της κακοηθείας. Γιατί πήρε ο Θεός. Ο ψεύτης αγωνίστηκε να μην λέει ψέματα, να μην κλέφτει, να μην συκοφαντεί, να μην είναι εγωιστής, να μην είναι μεγενικά παλιάνθρωπος. Τι πήρε ο Θεός από αυτά. Εδώ και τίποτε στο Θεό. Απλούστατα ανέσυρε τον εαυτό του από το παράλογο και το παραφύση στην αξιοπρέπεια της προσωπικότητας. Αυτό είναι το μυστήριο. Δεν είναι δύσκολο. Τα μπερδέψαμε όμως εμείς σήμερα. Γι' αυτό παρακαλώ, επειδή να φυλάξουμε τις εντολές και να μείνουμε αναμάρτητοι κατά την υπόσχεση του βαπτίσματος, δεν τα καταφέραμε, διότι είναι αδύνατο να γίνει. Φύση μας είναι τρεπτή. Τουλάχιστον να μπούμε και να κρατήσουμε αχώριστον από τον εαυτό μας τον όρο της μετανοίας και μας δέχεται ο Πανάγαθος Θεός, αν και αμαρτωλούς, επιστρέφοντας πίσω και ζητούντας συγγνώμη. Και αποδεικνύοντας ότι πραγματικά δεν θέλουμε την αμαρτία. Και γι' αυτό καταδύναμε να αγωνιζόμεθα να την αποστραφούμε. Και έτσι ο Θεός μας δέχεται πάλι να μας καταξιώσει το θείο του Επαγγελιών. Αμήν. Εμείς οι Έλληνες έχουμε μια μεγάλη υπευθυνότητα απέναντι του Θεού και για τους άλλους λαούς το ίδιο. Διότι, όπως είπατε προηγουμένως στο Ευαγγέλιο το σημερινό, είπε, για τους Έλληνες, έχουμε και ένα άλλο που Αγίου Φωτός κάτω την ώρα που βγαίνει, που δεν βγαίνει σε κανέναν άλλο λαό, μόνο στους Έλληνες. Όλο αυτό τι είναι, εμείς έχουμε τον αγιασμό των καθημερινών. Να, εγώ κατοικούσα με τον γεροντά μου, τον πνευματικό μου πατέρα. Ήταν ένας απλός άνθρωπος αγράμματος κι αυτός σαν και εμένα ήταν. Λοιπόν, εμένα με στην αρχή στα σπήλια, γι' αυτό λεγόμεθα και σπηλιώτε το επίθετο μας. Και ήταν έγκλειστος αυτός, συγχαστής. Και εμένα μέσα σε αυτόν τον τόπο μας δεχόταν μετά τα μεσάνυχτα για να μας συμβουλέψει ή να κάνουμε διάφορες ερωτήσεις. Τον ρωτούσαμε τότε το γεροντάκι αυτό που ήταν, ούτε πόδια είχε, ήταν παράλυτος. Καθόταν πάνω στα κουρέλια του εκεί. Και τον ρωτούσαμε πολλές φορές διάφορα πράγματα που γίνονται στον κόσμο.
Και μας έλεγε με λεπτομέρεια αυτό το γιοντάκι εκεί του χωρισμένου, τι γίνεται στον κόσμο, τι υπάρχει εκείνος που βρίσκεται. Του λέγαμε για τον παραδερφό μας που έλειπε. Του είχαμε στείλει κάπου και περνούσε πολλές φορές 20 μέρες, ένας μήνας να τους δούμε. Πού είναι γέροντα ο πατέρας Αθανάσιος τώρα? Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έλεγε, να τώρα βρίσκεται εκεί. Και έρχεται εκεί, και έρχεται εκεί, και έρχεται εκεί, και έρχεται εκεί. Τώρα ήρθε. Και τον ακούμε που ερχόταν. Αυτό είναι όχι το κύριο που γίνεται μια φορά το χρωστρέφο. Ο αγιασμός που είναι τώρα. Όταν σήμερα βλέπουμε ανθρώπους αγίους τώρα. Εγώ συνάντησα μια γριούλα στα Γιάννενα. Αγάπατη. Και επειδή ήμουν αγιορείτης, νόμισα ότι έχω κάποια αρετή. Και με πλησίασε να με συμβουλευτεί. Και μου λέει γέροντα, ξέρετε, εγώ δηλαδή συνέχεια προσεύχομαι στο Θεό και δεν μπορώ και να το ξεχάσω και να θέλω δεν μπορώ. Αλλά συμβαίνει και ένα άλλο με μένα. Όταν θέλω να προσευχηθώ, αρπάζομαι στον αέρα και στέκομαι ένα μέτρο πάνω. Και θέλω να κατέβω και δεν μπορώ. Για να κατέβω πρέπει να σταματήσω την προσευχή. Το παθαίνεις κι εσύ. Τα να ζηλέψουμε. Το είναι ο αγιασμός. Αν σας λέω τώρα τέτοια, μέχρι να ξημερώσει θα προλάβω. Αυτά είναι εκείνα τα οποία πάσχομαι. Αυτά είναι που είναι ζηλευτά, όχι εκείνο που βγαίνει μια φορά το Άγιο Φως. Εδώ τώρα υπάρχει ο αγιασμός που βρίσκεται συνέχεια. Συνέχεια. Θέλω να πω ότι το βλέπουν οι άλλοι την ώρα που πάνε και εκεί με τις κάμερες, με τα φιλμ, με το ένα με το άλλο, να τραβήξουν να δούνε γιατί ακόμη δεν πιστεύουν. Καλά σας είπα ότι υπάρχει τούτο. Όταν ήταν ο Ιεροπορφύριος εδώ στην Ελλάδα, είχε συγκλονίσει το σύμπαν. Μετά έφυγε, αυτός ήταν ο Πατηριάκος. Μετά ύστερα υπάρχει και τώρα ένας άλλος παλαιάγιος άνθρωπος τέτοιος που ξέρει ταυτοχρόνως όποτε τον ρωτήσεις να σου πει τι ήταν το παρελθόν σου, τι κάνεις τώρα και τι είναι το θέλημα του Θεού για το μέλλον. Αυτό είναι ο αγιασμός. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στα στοιχεία των θείων ιδιωτήτων. Κατάλαβες και γίνεται όπως ο Θεός. Τα έργα εγώ ποιώ και του τα ποιήσετε και εμείς ζω να του τον ποιήσετε. Εμείς αυτά τα πάσχουμε κάθε μέρα. Αυτά είναι εκείνα τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο. Τα άλλα τι θα τα κάνουμε. Καλλιέργεια και καλλιέργεια της ύλης. Τι είναι τούτα. Τι θα πάρει κανείς από αυτό. Εγώ ως μοναχός, το είπα κι άλλοτε, επειδή για ωφέλεια το λέω. Όταν ήμουν μόνος μου ασκητής, είχα γνωριστεί με τους εφοπλιστάστες των νουσών και της χείου. Και επειδή ήμουν μόνο μου ασκητής μετά που κοιμήθηκε ο γέροντας, με παρακάλεσαν να τους πω λόγια πνευματικά. Ήρθα με το κότερο τους στην παραλία εκεί που μέναμε. Ανέβηκα και τους είπα πνευματικά και ωφελήθηκαν. Ύστερα με παρακαλούσαν, αν κατέβεις καμιά φορά γέροντας στην Αθήνα, σε παρακαλούμε, έλα να μας πεις ακόμα κάτι. Διότι και εμείς ναι είμαστε χριστιανοί βαπτισμένοι, αλλά μέχρι τώρα ζούσαμε σαν τα ζώα. Δεν ξέραμε τίποτε. Και τώρα θέλουμε και εμείς να ζήσουμε χριστιανικά. Θέλουμε να μας βοηθήσετε. Και έτσι ήταν η αιτία που συνεδέθηκα μαζί τους. Λοιπόν, πραγματικά βγήκε ωφέλεια, γιατί πολλούς από αυτούς τους εγυρίσαμε ύστερα στην Εκκλησία και έκαναν μεγάλα χριστιανικά έργα. Πίστεψαν, κατάλαβες. Μια φορά, εγώ για να τους δώσω αφορμές, με είχαν καλέσει στην τράπεζα, τους λαφάω μαζί τους. Πράγματι, ήταν μεγάλο σόι αυτοί. Είχαν μαζευτεί όλοι. Για να τους δώσω αφορμή ωφελίας, λέω να μου συγχωρέσετε, να μου επιτρέψετε να προβάλλω μια απορία που έχω. Λέει, πολύ θα χαρούμε πάτερ να την ακούσουμε. Λέω, σας ευχαριστώ, γιατί κατεδεχθήκατε εμένα έναν ευτελή μοναχών στο πλούσιο σας και ευγενικό τραπέζι. Και σας ευχαριστώ και για το φαγητό που μου δώσατε ωραλά. Η απορία μου είναι η εξής. Εγώ ενόμιζα τώρα που τρώω μαζί σας ότι εγώ έφαγα ένα πιάτο και νομίζω πολύ για μένα. Έφαγα κι εσείς ένα πιάτο. Εγώ νόμιζα θα φάτε 15 πιάτα. 20. Θα φορούσατε 20 κουστούμια. Γεφυρώσατε τις θάλασσες και τους ουρανούς. Για ένα πιάτο φαΐ. Μα ένα πιάτο φαΐ το έχω κι εγώ που δεν έχω τίποτε. Ούτε καράβια, ούτε χτήματα, ούτε χτίσεις, ούτε τίποτα. Καλά μας δουλεύεις πάτερ, λέει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπετε, και πράγματι είδα ότι ωφελήθηκαν πολλοί από αυτούς. Μετά ύστερα έκτισαν μοναστήρια, βοήθησαν πολλούς φτωχούς, έκτισαν σχολεία, βοήθησαν πολύ στα νοσοκομεία, στα αυτά όλα. Και άρχισαν να ζουν πλέον χριστιανικά. Και όταν ζούσαν χριστιανικά, τότε με ευχαριστούσαν και έλεγαν: σας ευχαριστούμε, πάτερ, που μας διδάξατε την αλήθεια. Τώρα αισθανόμεθα. Και εμείς πως είμαστε άνθρωποι. Έκαναν το πρόγευμα στη Νέα Υόρκη. Το δίπλο το έκαναν στο Μοντε Κάρλο. Δεν είχαν δικό τους τόπο να κάτσουν. Γύριζα στα πολυτελείς για παγκοσμίως. Γιατί τους έβαλα μια φορά να μου πούν τα έσοδα τους και δεν μπορέσαμε να βρούμε αριθμούς του πλούτου τους. Ένα που είναι, πέθανα.
Τι κερδίσαν? Ευτυχώς που γύρισαν πίσω και πίστευαν στον Θεό. Ματαιώτες αδελφοί μου αυτοί είναι. Αλλά δεν είναι τίποτε τούτα. Τούτο που σας είπα είναι τούτον. Να, κοιτάξτε τώρα τη γριούλα. Καταλάβες. Την υπερφυσική αξία που μπήκε μέσα στον αγιασμό. Άμα προσεύχεται, σηκώνεται στον αέρα ένα μέτρο. Είναι τα υπερφύση, σηκώνει το πνεύμα του Άγιο. Λοιπόν, και αν δεν σταματήσει την επαφή της με τον Θεό, δεν κατεβαίνει. Και τότε κατεβαίνει. Αγράμμα την γριούλα, η οποία βρισκόταν συνεχώς μέσα στο άκτιστο φως, μέσα στις θείες ενέργειες. Αυτός ήταν και ο δικός μας γέροντας, ο πνευματικός μας πατέρας. Δεν μπορούσαμε να του κρύψουμε τίποτε. Μόλις μας έβλεπε, μας έλεγε τι σκεφτήκαμε, τι σκεφτόμεθα, τι πάθαμε και γιατί το πάθαμε. Ευρισκόταν ταυτοχρόνως στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδελφοί μου. Αυτή είναι η μερίδα μας ημών των χριστιανών. Και αυτή την μερίδα την κράτησε η φιλή μας. Προς Θεού γυρίστε πίσω, κρατήστε τα παιδιά σας. Καταλάβατε, φραγκέψαμε, μας κλέψαμε με λιθώτα τρόπον την παράδοσή μας. Τι θα μας φέρουν οι Ευρωπαίοι? Να μας έφεραν τη ξεσύπωση, τη γύμνια, την ανηθικότητα. Μετά τον κανιβαλισμό, την ληστεία, την αρπαγή, να τα κατορθώματά τους. Καταλάβετε, έχουν σηκώσει τον παγκόσμιο, είναι έτοιμο για να φαγωθεί. Αυτή είναι η αγάπη του της ανθρωπίνης αλληλεγγύης και αυτής, ενότητος. Δεν πειράζει, δεν τα κρίνουμε αυτά. Αυτά είναι τα έργα του σκότους. Εμείς όμως δεν έχουμε καμιά μερίδα και όπως είπατε είμαστε υπεύθυνοι στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Διότι εμείς ακριβώς καταγόμεθα από αυτή τη ρίζα και δεν έχουμε διακοπή και δεν πρέπει να έχουμε. Διότι δεν θα περάσει καιρός, σας το λέω και τούτο υπεύθυνα, επειδή πλησιάζει, τελειώνει ο κανόνας μας τώρα και θα επανέλθουμε πάλι θα αναλάβουμε πάλι την θέση της Ιεραποστολής. Και οι απ' έξω λαοί θέλουν να μπουν. Πώς θα μπουν, αν δεν δουν το φως? Το φως δεν υπάρχει πουθενά αλλού, μόνο εδώ είναι. Να μην τρίξουν τα οστά των προγόνων μας. Αλλά με συγχωρείτε, παρέτεινα πολύ. Με ανάγκασε η συνέχεια να σας τα θυμίσω αυτά. Και σας εύχομαι από ψυχής η Θεία Χάρη να είναι πάντοτε μαζί σας, να εορτάσουμε τις εορτές του Αγίου Πάσχα όλοι μαζί και να αξιωθούμε το μεγάλο Πάσχα ομοθυμαδών στα δεξιά του Χριστού μας, σε εκείνη την ημέρα. Αμήν. Να είστε καλά.